Θα πάμε τώρα στα Γρεβενά και στο Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, όπου συζητήθηκε εκτός σημερινής διάταξης το θέμα της αξιοποίησης της σχολής στη φυλάκων. Ο Δήμαρχος Γρεβενών, Δημοσθένης Κουπτσίδης, τόνισε ότι το κτίριο θα μπορεί να στεγάσει εφόσον πάυσει οριστικά η λειτουργία της σχολής στη φυλάκων, επιπλέον το κέντρο νεοσυλλέκτων, καθώς επίσης το νέο εμιτελές κτίριο της πρώην σχολής στη φυλάκων, να δοθεί στην αστυνομική διεύθυνση Γρεβενών για να στεγαστούν οι υπηρεσίες της. Να δούμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε ο Δήμαρχος Γρεβενών. Ένα θέμα που συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο το περασμένο πρώην ημερησίας διάταξης είχε να κάνει με την τύχη της σχολής αστιφυλάκων. Υπήρξε ένα ερώτημα από την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του νομού και εδώ πρέπει να ευθέως να πω και το ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι όντως μας έχει απασχολήσει το θέμα της τύχης σχολής αστιφυλάκων, μιας δομής η οποία τα τελευταία 2 χρόνια δεν λειτουργεί, είναι σε αναστολή. Υπάρχει η αγωνία για την τύχη της, διαφαίνεται από τις ενέργειες της πολιτείας και από το ότι μειώνεται ο αριθμός των αστιφυλάκων πλέον που εισάγεται κάθε χρόνο, ότι υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα με τη λειτουργία της. Βεβαίως, εμείς θέλουμε και είμαστε υπέρ της λειτουργίας της σχολής αστιφυλάκων. Αν όμως τελεσίδικα μας ενημερώσουν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναλειτουργήσει η σχολή και αυτό είναι το οποίο ζητάμε. Εμείς θα θέλαμε να μην απαξιωθεί αυτή η δομή, να μην εγκαταληφθεί αυτή η δομή στην τύχη της, να αξιοποιηθεί και υπάρχουν τρόποι. Υπάρχει το παλιό το κτίριο, το οποίο είναι έτοιμο και αφορούσε και έχει εγκαταστάσεις που αφορούν τη στέγαση των αστιφυλάκων και φυσικά μπορεί να στεγάσει και στρατιώτες πλέον, γιατί μιλάμε να προσαρτηθεί αυτό το κομμάτι, αυτή είναι η σκέψη μας, στο κέντρο νοσηλέκτων Γρεβενών. Είναι όμορφη εγκατάσταση με το κέντρο νοσηλέκτων. Μπορεί να μεγαλώσει πλέον το στρατόπεδο, να διπλασιάσει τη χωρητικότητά του. Παράλληλα υπήρξε μια πρόταση από την Ένωση, η οποία μας βρίσκει σύμφωνος, το καινούριο κτίριο, εφόσον δεν υπάρξει κάποια άλλη λύση για τη στέγαση της αστυνομικής διεύθυνσης, το καινούριο κτίριο που υπάρχει μέσα στο κτίριο, μέσα στο χώρο της σχολής αστιφυλάκων, που είναι ημιτελές, να δοθεί στην αστυνομική διεύθυνση. Υπάρχει ένα κονδύλιο και να μπορέσει να εγκατασταθεί εκεί η αστυνομική διεύθυνση. Αυτό βέβαια μπορούν να το κρίνουν τεχνικά οι αρμόδιοι βέβαια του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και εμείς είμαστε θετικοί σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, μπορεί να αποδεσμευτεί ο δρόμος που υπάρχει εντός της σχολής, που υπήρχε πρόβλημα όσο λειτουργούσε η σχολή, και μπορεί να γίνει ο δρόμος πρόσβασης για το νοσοκομείο μια πιο σύντομη οδό που θα προσεγγίζει το νοσοκομείο εντός της πόλης, χωρίς τον κύκλο που γίνεται σήμερα και είναι αίτημα πάρα πολλών συμπολιτών μας. Απ' την άλλη, θα πρέπει να πω ότι όλες αυτές οι σκέψεις που γίνονται έτσι ώστε η κρίση και αν θέλετε μια αρνητική εξέλιξη, αν υπάρξει, που είναι το κλείσιμο της σχολής, να είναι ευκαιρία να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εγκαταστάσεις που είναι εντός του χώρου της σχολής αστιφυλάκων, έτσι ώστε αυτή η κρίση να γίνει ευκαιρία να γίνει ένα μεγάλο σύγχρονο κέντρο νοσηλέκτων, σύγχρονο, μεγάλο σε χωρητικότητα, σύγχρονο είναι ούτως ή άλλως από τις εγκαταστάσεις του και να μπορεί να εξυπηρετήσει τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι το μοναδικό κέντρο νοσηλέκτων που υπάρχει από τη Λαμία και πάνω και είναι μια κατάκτηση η οποία πρέπει να διατηρηθεί και να υπάρξει. Όλα αυτά όμως, τονίζω για μία ακόμη φορά, εφόσον τελεσίδικα δεν θα ξαναλειτουργήσει η σχολεία στη φυλάκων.